Στον κύριο... Είσαστε ο πρώτος που είπε να κλείσουν τα σχολεία, να κλείσουν οι παιδικές χαρές. Κοιτάξτε, ως μέλος του Ιδιωτικού Συλλόγου. Εμείς θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη της θεραπείας. Το είχαμε πει εδώ και 10 και 15 μέρες. Χαίρομαι που εθνικά, είδατε και παγκόσμια τελικά, φτάσαμε στο σημείο διότι πάνω απ' όλα πρέπει να, της πρόληψης, διότι πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρήσουμε τα υγειονομικά μας συστήματα σε επάρκεια. Διότι άμα όλοι πηγαίνουμε στο υγειονομικό σύστημα πλέον σε μια μεγάλη πυκνότητα μεταδοτικότητας, τότε δεν θα έχουμε να θεραπεύσουμε τις άλλες ασθένειες και τελικά θα καταρρεύσει. Εδώ πράγματι, κύριε Ρογκάκο και κύριε Στάθη, θα έλεγα ότι μεταξύ άλλων αυτό το οποίο θέλαμε να κάνουμε, και γι' αυτό ήρθα και με επιμέλεια και σήμερα να δω ότι γίνεται η σωστή διαχείριση των πραγμάτων, ναι. Εδώ είναι η καρδιά όπου μαζεύονται όλα τα στερεά απόβλητα 18 δήμων πριν καταλήξουν. Μεγάλες εστίες και μόλυνσεις, κύριε Περιφερειάρχα, είναι εστίες. Βέβαια, και πάνω απ' όλα πρέπει να διαφυλάξουμε και τους εργαζόμενούς μας, πρέπει να διαφυλάξουμε και τον υγιή τρόπο με τον οποίο δεν θα μεταδοθεί ό,τι να μεταδοθεί. Αύριο θα πάμε στη Φυλή, εκεί όπου γίνεται η εναπόθεση των στερεών αποβλήτων, και τα αυτοκίνητα θεωρούμε ότι πρέπει σήμερα να δράσουμε με υπευθυνότητα. Σωστά. Ανάλογα το ρόλο τον οποίο έχει ο κάθε ένας. Θα σας πω και μία, έτσι επειδή ο κύριος Τσιλιμπουρδάκης εδώ είναι ο εκλεκτός σας ρεπόρτερ και με πίεσε γι' αυτό επειδή είχα μια συζήτηση. Ήταν να το ανακοινώσετε σε λίγες μέρες, αλλά περιμένουμε να τα ανακοινώσετε σήμερα από την φορά. Ήδη εξετάζουμε και με τους 13 περιφερειάρχες. Εδώ θα είναι η κεντρική η καρδιά των πραγμάτων, να βοηθήσουμε τον νεοδή, όπου ξέρετε ότι έχει καταρρεύσει κατ' ουσίαν από τη μεγάλη πυκνότητα των τηλεφωνικών διαθέσεων των πολιτών μας. Άρα λοιπόν η Περιφέρεια Αττικής μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών θα κοιτάξει να κάνει στις επόμενες μια-δυο μέρες το call center βοήθειας και ψυχικής, αν θέλετε, βοήθειας των πολιτών. Άρα είναι call center, κέντρο και από την Περιφέρεια Αττικής. Βέβαια, γιατί ξέρετε ότι τώρα επειδή λέμε μείνε σπίτι, αλλά ο άνθρωπος για να μείνει σπίτι πρέπει με κάποιον να ενημερωθεί, να ενημερώσει, να συζητήσει. Κύριε Πατούλη, γιατρέ πήγα να πω, γιατρέ είναι το σωστό τώρα εδώ. Δηλαδή ουσιαστικά θα υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα παίρνει ο κόσμος ανεξάρτητα από τον ΕΟΔΗ και θα παίρνει οδηγίες ενημέρωσης για να μην φορτώνει ο ΕΟΔΗ, όπως ακούσαμε προηγουμένως, έχει υπερφορτωθεί. Με τηλεφωνικό κέντρο. Ακριβώς θέλουμε και αυτό να το διαμοιράσουμε, και γι' αυτό θα προτείνω και στους περιφερειάρχες να το κάνουν ο καθένας για τη δική του περιφερειακή ενότητα, ώστε να αποκεντρώσουμε όλη αυτή την πυκνότητα, να αποσυμφοριστεί, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε. Μια-δυο μήνες είναι εθνικό ζήτημα όλων μας, να πάμε δυνατά και να βοηθήσουμε την χώρα. Κύριε Περιφερειάρχα, έχουμε και τον πρόεδρο. Έχουμε και τον πρόεδρο Νίκο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Καφούνη. Ελάτε. Κύριε Καφούνη, τι θα γίνει, καταρχήν η Ερμού δεν έχει πολύ κόσμο. Τι θα γίνει με τα καταστήματα, τα εμπορικά? Καλημέρα.